Λοιπόν, υπάρχει ένα βιντεάκι, κάποια πλάνα που βρήκαν τα παιδιά από το γάμο που δεν ξέρω που έχουν κυκλοφορήσει αυτές τις φωτογραφίες, ναι, που έγινε στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Mm-hmm. Να ρωτήσω για ποιο λόγο εκεί. Έτυχε. Πήγαμε για διακοπές και το κανονίσαμε και έκατσε. Μάλιστα. Είναι αλήθεια, έχω μάθει, δεν ξέρω αν είναι σαν αστείο ή τίποτα άλλο, ότι είχες μια αγαπημένη ταινία. Και ναι, σου το έφτιαξε... Mulholland Drive του, το Mulholland Drive. Ναι, του David Lynch. Και προσπάθησε στη σκηνή που γυρίστηκε η ταινία ακριβώς να αναπαραστεί. Όχι ακριβώς. Απλά πήγαμε στο Mulholland Drive, σε ένα μέρος όπου έχει μια πολύ ωραία θέα. Εγώ, η Ρούλα και ο Δημήτρης ο Γιαννίτος, ο κουμπάρος. Τι καλό παιδί που είναι αυτό. Πολύ καλό παιδί. Είναι πάρα πολλά φιλιά. Και του αξίζει όλο αυτό. Είναι χρυσό παιδί. Ναι, τον είχα και με έβαφε τότε όταν έκανα το Money Drop και τον γνώρισα. Mm. Και μου λέει πω θα φύγω στην. Έχει μια πιθανή μαμά ο Δημήτρης, ξέρει. Βέβαια, νομίζω. Βέβαια. Ναι, και ναι. Επίσης έχει μια τεράστια ομοιότητα με ποιον ποδοσφαιριστή, ξέρει. Με τον Σνάιντερ, τον Ολλανδό. Δεν ξέρει. Δεν πολύ ασχολούμαι πια. Με την μπάλα. Ναι, ναι. Γιατί ρε φίλε. Τάβλι παίζεις. Μ' αρέσει να παίζω μπάλα. Τάβλι παίζεις. Ναι, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι πια. Παίζεις τάβλι. Ναι. Παίξε μας κάτι. Πολύ καλό. Το βίντεο παρακαλώ. Θα την τρελάνουμε τον άνθρωπο. Να πούμε ότι το τραγούδι, συγγνώμη μια παρένθεση, το τραγούδι «Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό» γράφτηκε για τον Δημήτρη Σταρόβα, το ξέρω εγώ, και το ερμήνευσε ο Νότης Φαγιανάκης. Είναι σωστή η πληροφορία που έχω. Ναι. Πολύ. Γιατί πλάθεται, όπως είπα. Όπως ναι. Διότι ακόμα πλάθεται. Αν θέλετε, μπορούμε να το ξανακούσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, που το ερμηνεύει η Μενούνος. Ωραίο παρέακι, μικρό. Ναι. Αυτό 4-5-10 ναι, άτομα ναι. Εκεί. Και η Μαρία καταπληκτικό. Η Μαρία Μενούνος. Ναι, 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 ναι. Και πολύ ωραίος άνθρωπος. Περάσαμε υπέροχα. Αν επιτρέπετε, οι δικοί σου άνθρωποι συγγενείς από εδώ και από όλα αυτά δεν ήταν στο. Όχι. Δεν το ξέρανε όμως ή το μάθανε μετά το. Το μάθανε μετά. Και. Και απλά χάρηκανε. Ναι, δεν περιμένουν και πολλά από μένα πια. Δηλαδή, ξέρεις, ό,τι έκανα στη ζωή μου, απλά. Να μην ξέρανε τη γυναίκα σου. Από άλλους, ξέρεις. Ωραία, θα ήταν να μην ξέρανε τη γυναίκα μου και η μαμά παντρεύτηκε. Ναι, ξέρεις τι, Αποστόλη, μου επιτρέπεις, αν ήσουν να θέσουμε και ξέρεις, και εσύ θα το ρωτούσες, ναι. Μου βγάζεις μια, αυτή η όλη η ιστορία με τους δικούς ανθρώπους, την έχεις λύσει από νωρίς, δηλαδή ας πούμε, ο ομφάλιος λόρος, σε μια φάση, ναι. Σε εμάς τους άντρες, ίσως περισσότερο ναι. Και με τη μάνα μας, ή δεν θα κοπεί ποτέ, ή θα κοπεί μεγάλος, ή κάποιοι τον κόβουν πολύ μικρό. Εσύ να σε είδε ότι από νωρίς. Από νωρίς κόπηκε ο ομφάλιος. Είχες κάποιο λόγο, ήσουν στεναχωρημένος από αυτούς. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Απλά ήμουν. Ελεύθερος, ανεξάρτητος. Ναι, ναι, ανεξάρτητος. Ναι. Ήταν οι γονείς μου, είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά. Από ποια ηλικία μένεις μόνος σου? Μένω από τα 19 μου. Μόνος. Μάλιστα. Στεναχωρέθηκαν όταν μάθανε ότι παντρεύτηκες και δεν ήταν εκεί. Ανθρώπινα. Όχι. Όχι. Και το ξέρουν. Κοίτα, φαντάζομαι ότι το περιμένανε κιόλας λίγο, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, είναι οι γονείς που θέλουν να πάνε στο γάμο του παιδιού τους και να χαρούν. Μπα, όχι, δεν είναι τέτοιοι οι γονείς.